και μου πει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο. Οπα! Ακουστεί ώρα, ποιο είναι αυτό που τραγουδάει, Νίκο? Τι είναι αυτό που ακούμε? Τρομερό, παιδιά, είναι το χι των ημερών. Έχει βγει εδώ και όλα τα αντικέφαλο είμαστε εδώ. Όλα τα αντικέφαλο πίσω. Από πίσω. Έλα στο ύπεδο. Έλα στο ύπεδο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό που ακούτε τώρα? Quiz. Αν δεν είσαι στο γνωστό καφενείο, δεν θα το έχετε δει. Αυτό, ναι. Εγώ ήμουν από την αλήθεια, αλλά είδα ότι έγινε πολύ viral αυτές τις μέρες. Και από την πρώτη στιγμή που το άκουσα και εγώ κόλλησα από την αλήθεια. Ναι, φίλε. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι. Έπρεπε λίγο να κάνω ψαχτική να καταλάβω τι παίζει. Ναι. Νόμιζα ότι απλά κάνω να το φτιάξανε και παίζει πολύ. Όπως ήταν το. Ναι, ποιο είναι, ναι, ποιο είναι, κατάλαβες. Ναι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι ο. Τα μαντανή εν σαλίβα, ρε φίλε, αυτός ο οποίος έχει φτιάξει το τραγούδι. Δεν είναι με αυτό το. Το beat που ακούτε, το beat το έφτιαξε κάποιο αλάνι μάλλον. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Θα μπορούσε να είναι χαλή εκπομπή καλοκαιρινό ενδεχομένω. Θα μπορούσε να είναι στην εκπομπή σκεπαστή. 10 με 12 και να παίζει αυτό. Σκεπαστή. Έλα στο ύπεντο. Τι γίνεται, Νίκο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Νίκο, τι γίνεται, Νίκο. Πάρα πολύ καλά, φίλε, περνάμε πολύ ωραία. Τέλεια. 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 Είναι πολύ ευχάριστο που έχει επιστρέψει το ποδόσφαιρο, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον Σαββατοκύριακα είχαμε τρεις μήνες που δεν κάναμε τίποτα, τώρα κάτι έχουμε να κάνουμε. Okay. Κάνουμε και πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Δεν ξεκουραζόμαστε τα Σαββατοκύριακα. Πολύ ωραία τα έχετε πετύχει. Μπράβο. Είδα όλα τα μάτσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλα! Επειδή δεν ήμουν Χαλκιδική. Σκύλε. Ναι. Τα παρακολούθησα όλα. Εντάξει, το όφι άκου να πω δεν το είδα όλο. Ωραία. Ναι. Είδα ένα μεγάλο κομμάτι. Και το δικό σου εντάξει, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. Είπε η εκπομπή εδώ πέρα Παρασκευή. Over ή μη χρονών. Over ή μη χρονών. Είδε και ένα over 4,5. Δεν μα βγήκε δεν αυτό βγήκε με τα όχι. Πολλά. Αλλά ήταν και over 4,5 το παιχνίδι 100%. Δηλαδή οριακά χάσαμε. Okay. Ο Άρης ένα γκολ ακόμα που βέβαια στο over ημίχρονο εγώ υπολόγιζα θα είναι 2-1 το σκορ. Ναι. Αλλά εντάξει, το over ημίχρονο πρέπει να πλήρωνε καλά. Κάνε τρίφραγκο δεν έδινε. Το over? Το over ημίχρονο κάνε τρίφραγκο δεν έδινε. 5 φράγκα νομίζω ήταν. 5? Εντάξει, 5 φορές θα λεφτά σου λεφτά. Τι να δώσουμε άλλο. Οκ. Okay. Όχι, θα πούμε πολύ τώρα. Πίσω. Πίσω. Λοιπόν. Τώρα θα μας έχει κάψει το εγκέφαλο αυτό. Γίνεται λοιπόν 2-3-10-2-7-3-8 ανοιχτές γραμμές μέχρι και τις 7.30 και πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου Νεκτάρε. Έλα ρε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δικαιώθηκα που είπα ότι αν δεν βάλουμε στο πρώτο 20 λεπτό γκολ μετά δύσκολα. Ναι, αλλά μπήκες πολύ δυνατά ρε φίλε. Θα μπορούσες να έχεις βάλει τουλάχιστον 2. Εντάξει, το μάτς ήταν για 0-3, εντάξει, τι να κάνω. Ήταν αλήθεια. Όταν δεν μπορείς να βάλεις γκολ, εντάξει, τι να κάνω, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ, δεν βάζεις, άμα είσαι καλύτερος, δεν θα βάλεις το καλό, θα πάρεις επιθετικά. Και να πούμε ότι, ρε παιδί μου, okay, καταλαβαίνω τώρα ότι περνάει λίγο το κράξιμο σε όλους, okay, είναι πολύ της μόδας, αλλά δεν ήταν μόνο ότι ήταν άστοχοι παίχτες του ΠΑΟΚ, έκανε και μεγάλες επεμβάσεις του Διούδης, παιδιά. Κοίτα, έτσι. Πολλά πήγαν πάνω του. Κάτσε ρε φίλε, εκείνο που βγάζει τον Πίσεφαρ είναι πολύ δύσκολο. Εκείνο είναι πολύ δύσκολο. Και είναι από κρουσάρα. Το άλλο του Λιμνιού είναι από κοντά. Και πηγαίνει σε αντίθετη μεριά με το κορμί του. Και του Λιμνιού. Εγώ εδώ μεταξύ, τώρα εντάξει. Που είπε στον Πίσεφαρ, πριν συνεχίσει ο Νεκτάριος, που άκουγα το Στέργιο το πρωί, μιλούσε με τα παιδιά, λέει: άστο να το βάλει, μπα και να στηθεί. Άστο να λέει: μην το βγάζει. Μην το βγάζει, λέει. Και βλέπω. Για πε, Νεκτάριε. Όσο αφορά το COVID που τελειώνει σε 28 μέρες ακριβώς. 28 μέρες, ναι. Είναι 13 Ιουλίου, σήμερα είχαμε 13 κρούσματα, τα οποία λογικά είναι από Ξάνθη όλα. Ναι. Δεν είδα λεπτομέρειες για το COVID. Σήμερα. Ένα 82χρονο από την Αλεξανδρούπολη. Όχι, ο άλλο που αυτός που αποβίωσε ήταν όμως από τον Εχινό της Ξάνθης. Παιδιά. Α, και αυτός από εκεί. Ναι. Ήρθανε, ξέρετε τι έγινε. Αυτοί ήρθαν από Τουρκία. Από Τουρκία γίνεται χαμός. Ναι. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μου είπαν επίσης άνθρωπος που είναι από εκεί, που είναι από εκεί κοντά, ρε παιδί μου, ότι αυτοί τώρα αυτό το καιρό έχουν το Μπαϊράμι, έτσι λέγεται. Μπαϊράμι σε εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Το Μπαϊράμι τελείωσε στις 24 Μαΐου. Ναι. Ήτανε θέμα πάνω στο Μπαϊράμι γενικότερα, μέσα στο κορονοϊό, θέμα, γιατί μαζεύονται το βράδυ σπίτι όλοι και τρώνε. Ναι. Και όταν εμείς λέγαμε ορθόδοξοι τότε και τα λοιπά, ότι. Για το χαρδαλιά ότι κυνηγάει τους Ορθοδόξους και αφήνει τους Μουσουλμάνους, παιδιά, εντάξει, εκεί θα μου πείτε και η Ροδόπη δεν έχει. Και μάλιστα η Ροδόπη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά επειδή έχουν πάρα πολλούς συγγενείς αυτοί που είναι στην Ξάνθη,
στη γείτονα χώρα, ήρθαν από εκεί και έγινε χαμός. Γιατί και η Ροδόπη είχε 60% είναι μουσουλμάνοι. Η Ξάνθη είχε 38% μουσουλμάνους. Ναι. Άρα έπρεπε η Ροδόπη με τον Μπαϊράμι να γινόταν χάμος. Να είχαμε 50 κρούσματα κάθε μέρα στη Ροδόπη με την ίδια λογική. Ναι. Και στη Ροδόπη είχαμε ένα κρούσμα, δύο κρούσματα την προηγούμενη, ένα ή δύο κρούσματα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Μάλιστα. Που και αυτοί είχαν τον Μπαϊράμι. Okay. Θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις. Νεκτάριε! Σε λίγες ημέρες. Επειδή είσαι παλιός μπασκετικός, ρε φίλε, ποια είναι η άποψή του Γιάννη τον Πολίτη? Ο Γιάννης ο Πολίτης ήταν. Δεν ήταν το πρώτο βιολί στον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος βοηθούσε τον ΠΑΟΚ και βοήθησε με τον τρόπο του στην κατάκτηση του κυπέλου του 1984. Mm-hmm. Εντάξει. Εγώ θεωρώ, άμα θέλουμε να το συγκρίνουμε ως παίκτη και ως προπονητή, γιατί έκανε και παίκτη και προπονητή. Έκανε καλή δουλειά και ως προπονητής, αλλά προσωπική μου εκτίμηση φυσικά, ως παίκτης ήταν πάρα πολύ καλύτερος. Δηλαδή μεγάλη διαφορά και νομίζω έχει παίξει και Εθνική Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και εγώ αυτό είδα. Ναι. Δεν είδα. Καταλαβαίνεις που το λέω, ότι αυτές τις μέρες που βλέπαμε λίγο παραπάνω πράγματα για αυτόν. Ναι, εντάξει, ασχολούνταν με ακαδημίες και τα λοιπά, ασχολούνταν συνεχώς με τον μπάσκετ. Δεν ξέρω από τι πήγε τα λοιπά, δεν κτλ. Από τη γνωστή νόσο. Ναι, γιατί εντάξει, δεν ήταν και πολύ μεγάλο, στα 68 χρονών δεν είναι τέτοιο, εντάξει. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα παιδιά προηγουμένως, εντάξει, και βλέπω πάντως ότι και μια που είμαστε μπασκετικοί κυρίως, το μπάσκετ έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή και η Α1 ανδρών και η Α1 γυναικών, καθώς μου πείτε με Α1 γυναικών δεν ασχολούνται και πολύ, αλλά εντάξει, Α1 είναι η βιτρίνα σου, όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή παιδιά υπάρχουν κενά. Τα είπαμε Νεκτάριε, τα λέγαμε και μέσα στο κορονοϊό. Όταν θα τελειώσει το όλο σκηνικό, θα καθαρίσει πολύ πράγμα. Θα δούμε ποιοι από όλους όσοι ήταν φέτος θα είναι και του χρόνου. Για μένα με έκανε υπάρχει τίποτα. Μεγάλο πρόβλημα. Άλλο ανευνοείται η ομάδα του χωριού μου και πρέπει κανονικά να ανέβει. Το ότι διαλύθηκε η ομάδα των σιδηροδρόμων. Ο Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης. Ναι. Να το κάνουμε παιδιά, είναι μια ιστορική ομάδα. Ακόμα και στον μπάσκετ. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Γιατί στο ποδόσφαιρο έχει συμμετοχή στην Αλφα Εθνική. Mm-hmm. Αλλά στο μπάσκετ, παιδιά, είναι ιστορική ομάδα. Και το εκεί είναι μια ιστορική ομάδα. Και δυστυχώς δεν είναι. Αλλάξουν πολλά. Αλλάξουν πολλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε σε συνενώσεις. Πάμε σε πολλές ομάδες. Εντάξει. Ναι. Πάντως όλα θα αρχίσουν να δίνουν καλούς. Αυτό που φοβάμαι είναι και ένα άρθρο του Παπαχελά που έγραψε, που σας το έχω πει και άλλες φορές, σχετικά με τη γείτονα χώρα. Μην έχουμε εξελίξεις και πάρει μπάλα και εμάς. Άντε να δούμε. Να είσαι καλά Νεκτάρια, γιατί περιμένει κι άλλος. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια Νεκτάρια. Έγινε. Να είσαι καλά Νεκτάρια μου, φιλιά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Φοβερός γυμναστής ο Γιάννης Πολίτης. Γυμναστής, ε. Τον είχες. Βέβαια. Λέει ήμουνα στον Αετό μαζί. Άντε ρε. Μια χρονιά ολόκληρη. Βέβαια, προσεγώ τη ομάδα Γιάννης Πολίτης προπονητής. Χάσαμε την άνοδο μέσα στο Λαγκαδά για ένα σουτ. Φιλόξενος ο Λαγκαδάς. Πολύ ωραία έδρα. Ωραία έδρα. Πας είναι πολύ φιλόξενο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θες να φύγεις. Είναι... Το έδωσα στο πετσί μου. Ναι, ναι. Αυτό τα μάτς παίζουμε με... με τέτοιο πλονέκτημα μέσα στο Λαγκαδάς. Κερδίσουμε το πρώτο μάτς μέσα στο Λαγκαδά. Τώρα μιλάμε ο Ερμής μετά, πήγε μέχρι Α2, έτσι. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ σας έχετε όλα καταλογικά, παρακαλώ περάστε από εδώ και τέτοια. Βέβαια. Και στο δεύτερο μάτς στη ΜΕΝ, κάνουμε τελευταίο δευτερόλεπτο από ένα παίκτη που είχε 0 στα 12 και έβαλε ένα στα 13 τρίποντα. Έτσι είναι ο Σωτέρ, έτσι πρέπει να κάνει. Έτσι πρέπει να κάνει. Και έβαλε εκείνο, ε. Και πάμε στο τελευταίο μάτς, το 1-1, στο Λαγκαδά. Έγινε. Όπου στο ημίχρονο αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές ο κύριος Πολίτης. Μάλιστα. Και coach, εγώ και ένας ακόμα. Και χάνουμε 6 πόντους, 5. Ναι. Εντάξει. Ήταν φοβερός άνθρωπος. Πασκετά άνθρωπος. Εντάξει. Άρρωστος για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Άρρωστος για τον ΠΑΟΚ. Όχι απλά ΠΑΟΚ, άρρωστος για τον ΠΑΟΚ. Σεβασμό είχε σε όλες τις ομάδες σχεδόν, αλλά σχεδόν ήταν φοβερός, φοβερός. Εντάξει, είχαμε τα γνωστά πειράγματα. Καλά, εντάξει, και άλλα χρόνια, εδώ και πολύ μεγάλη την παρότητα, οκ. Okay. Ναι, και φοβερό χιούμορ, έτσι, εκπληκτικό χιούμορ. Ναι.
Πώς δηλαδή και καλά που βασικά και καλά που η κυβέρνηση πήγε και μέσα και δύο. Γιατί εμείς μετά δεν θα πράγμα εθνική, δεν θα τη βγάζαμε τη χρονιά. Με τα έσοδα και τα έξοδα. Αλλά εντάξει, ναι, ήταν και πολλά κιλά μπάσκετ. Ναι, αυτό το λένε πολλοί που είτε συνεργάστηκαν για λίγο μαζί, είτε δούλεψαν, ξέρεις, ως, που λες και εσύ ως γυμναστής. Πολλά κιλά μπάσκετ. Πολλά κιλά μπάσκετ. Και πολύ αγάπη για τον μπάσκετ, δηλαδή ήταν όντως η ζωή του. Εντάξει, τώρα είναι... Λίγοι είναι... Τέτοιος είναι και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέτοιος είναι και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, πολλά κιλά μπάσκετ, έτσι. Και ο Θεοδωρόπουλος, έτσι, το συζητάμε. Είναι άνθρωποι που είναι... μπορούν να σου περάσουν και τον μπάσκετ πολλά πράγματα και να σου αλλάξουν και το πώς θα βλέπεις και τον μπάσκετ, έτσι. Ναι, γιατί εγώ στον χρόνο πάνω... Και το έχουν ζήσει πολύ διαφορετικά από ότι οι περισσότεροι. Και ξέρεις τι γίνεται, άμα είσαι και σε πάγκο ομάδος, το βλέπεις πολύ διαφορετικά τον κάθε μάτς. Ναι, ναι. Είτε αυτό είναι τοπικό, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την πρώτη γνωστική που παίζαμε... Έφυγα με δύο τεχνικές ποινές στον πάγκο γιατί είχα μας είχε πέσει τότε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Αυτός ήταν πρόεδρος των Συνδέσμων Διαιτών Θεσσαλονίκης. Πώς το λέγανε, μας έπαιζε πρώτο μάτι εμάς διαιτητής. Τότε δεν μπορεί να ήταν ο Σιμεωνίδης ο Στέλιος, αποκλείεται. Όχι, δεν ήξερα. Άλλος. Okay. Ο οποίος στο δεκάλεπτο με έχει αποβάλει από τον πάγκο. Περίεργο, εσένα πραγματικά. Από μόνος του. Απόρρο πραγματικά. Από μόνος του. Δεν είπες τίποτα εσύ. Όχι, ρε παιδί μου, είχα κάτι ενστάσεις, κάτι από αποφάσεις. Ναι. Και βγάζει και στο φύλακό οι ενστάσεις που είχα και πώς είχα εκφράσει εναντίον του. Και εντάξει, και το πιο θετικό για να τελειώσω για αυτό, παίζουμε, ο Αετός είναι μια ομάδα που είχε έδρα, είχε ανέκαθεν ένα τιμέν, έτσι. Ο οποίος στην ομάδα μέσα ήταν 10 Αριανοί και ένας Παοξής. Ναι. Μπασκετμπολίστες. Ναι. Εντελώς ελληματικά. Και παίζουμε μέσα στην Καλαμαριά και είμαι στον πάγκο εγώ και αρχίζουν και μας βρίζουν ότι είμαστε Παοξίδες. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε ρε παιδιά. Αετός και από την Τούμπα και αυτά εδώ. Οπότε πάω στο ημίχρονο και λέω όποιος με ξαναπεί Παοξή και μας καλύπτει Παοξίδες. Και φημίες για την ηρεμία σου γενικότερα, αυτά είναι γνωστά. Αυτά λες είναι εντάξει, τι να κάνω. Για την Απολλώνια ψυχραιμία σου. Ναι. Πάντως η έδρα του Λαγκαδά είναι πολύ φιλόξενη έδρα. Ναι. Είναι... Η μανούλα μου είχε τη μυτική γίνηση. Η μανούλα μου. Και μπορείς να νιώσεις και τη δροσιά της περιοχής από διάφορα επτάμενα έτσι υγρά αντικείμενα τα οποία... φτάνουν έτσι. Ανέκαθεν. Βέβαια. Ανέκαθεν. Και στο Δρυμό είναι πολύ ωραία, ευχάριστα έτσι. Πηγαίνεις εκεί πέρα, παίζεις. Και μέσα στο εμπόσμο στην ΕΚΟ που είναι. Ναι, και στο Δρυμό δεν λέω τώρα το καινούριο που έγινε πριν κανένα δεκαετία χρόνια. Σε εκείνο το κοτέτσι το ωραίο. Πήγαινες μέσα, ήταν δηλαδή πολύ ευχάριστο. Ωραία χρόνια. Ρομαντικά. Ατελείωτες ιστορίες. Ωραία χρόνια. Ρομαντικά θα πει τίποτα. Κουβαλούσε νερά, εξάδε. Θα πει τίποτα. Να σε καλά. Άστονα, πάνε. Έγινε, bye. Γεια σου, Έλιο, να σε καλά. Να σε καλά. Ωραίος. Δεν το γέννητο πολύ τρεφλή. Εξαιρετικός. Σήμερα ήταν και δύο, ήταν όλοι εκεί. Σε τι ηλικία? 68, αν δεν κάνω λάθος. 68. Δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ήταν. Ναι, όχι, ήταν. Δεν ήταν. Από όσο ξέρω, είχε γι' αυτό το πρόβλημα με τη γνωστή ασθένεια. Ασήμι. Δεν ξέρω αν ταλαιπωρήθηκε. Ναι. Δεν το ξέρω. Θα ταλαιπωρήθηκε λογικά ο άνθρωπος. Το θέμα είναι. Αν ταλαιπωρήθηκε πολύ αυτό. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Έφυγε αυτό το χώμα. Να είμαστε καλά. Ήταν και ο. Και από τον Άρη ήταν κιόλας. Ο Χάρης του Παγιοργίου ήταν και ο Σάββος Καμπερίδης. Εντάξει. Η μπασκετική στην πόλη είναι αλλιώς, ρε φίλε. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικές οι σχέσεις που έχουν. Οι δύο πρόεδροι που έχουν ο Άρης και ο Πάγκ είναι κολλητοί. Ο Άρης ο Καρακούσης με τον Χάρη του Παγιοργίου είναι. Α, πολύ καλοί φίλοι. Γιατί... Άσχετο τι κάνουν σαν πρόεδροι, έτσι άλλη κουβέντα αυτή. Εγώ σου λέω ότι οι δύο πρόεδροι είναι κολλητοί φίλοι. Το άλλο, ας πούμε, που. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν συμπληρώθηκαν δύο χρόνια το θάνατο του Βασίλη Βουρτζούμη. Ναι. Και ο τέλος ο Ζουρνατζίδης. Αφού κολλητός ήταν. Ναι. Ήταν αδέλφια. Εντάξει. Πού είσαι φιλαράκι, μέχρι μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο τέλος ο Ζουρνατζίδης για τον Βασίλη Βουρτζούμη. Εντάξει. Τόσα χρόνια ήταν φίλοι και. Δηλαδή. Και είναι αυτό που έγραψε ο Ζουρνατζίδης ότι
στο γήπεδο επικρατούσε τώρα ο πανικός και εμείς ήμασταν ήρεμοι και τα λέγαμε στην γραμματεία εκεί πέρα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι αλλιώς η μπασκετική. Λοιπόν. Τέλειες, πολύ ήρεμος άνθρωπος. Καλά. Δεν το καλούσε ποτέ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Έλα, γεια σας, παιδιά. Γεια σας, τι κάνετε. Δεν ακούγεσαι πολύ. Λίγο υποτονικό είσαι. Είσαι λίγο βαρύ. Ναι, τι έγινε. Ναι, λόγω του Γιάννη Πολίτη. Α. Στεναχωρέθηκες. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα το θυμάμαι κι εγώ λίγο πιτσιρίκος. Σε ένα τελικό αξέχαστο. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο τρόπαιο που είχα δει στη ζωή μου. Ήσουνα μέσα ή το είχες δει. Όχι, όχι, μικρός, μικρός. Okay. Σας είχα πει, ήμουνα στην εκκλησία και την κουπάει σε τα μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Πιτσιρίκος τότε. Ναι. Ένα θείο Μαριανό που είχε έρθει από τη Γερμανία και πήγαμε στην εκκλησία. Και εγώ πήγα με τον Ροσπαδέρ και πήρε εμένα. Αλλά το που ξεκίνησε ο τελικός, την κουπάνησα εγώ. Τέλος πάντων και. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Ούτε θυμάμαι, ας πούμε, τα ξυρισμένα κεφάλια που είχα. Μετέπειτα το έκανα. Δεν ξέρω που άρεσε τα πολύ μεγάλη ομάδα γιατί είχε τον Γκάλι. Εμείς δεν είχαμε το μεγάλο όνομα. Ξέρω ότι ο Γιάννης Πολίτης ήταν 14 χρόνια στο πράγμα. Ποια ήταν η ταινία, Απόδραση από την Νικαράγουα. Αποστολή στην Νικαράγουα. Αποστολή στην Νικαράγουα. Μπράβο, ναι, αυτό δεν με ερχόταν. Πήγε ο φέτος Μανθέου. Ναι. Ίσως μεγαλύτερος Αργιανός που έχει περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ένας παντοκράτορας, ναι, σε όλα του, ναι, ένας φοβερός άνθρωπος που αγωνίστηκε σε πολλά τμήματα του Άρη. Τώρα είπαμε να μιλήσουμε για τον Πολίτη και πήγαμε στο Φέδο. Καλά, οκ. Okay. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται ταινία, ναι, που είχαν δει το προηγούμενο. Αποστολή στην Νικαράγουα. Τους πήγε mm-hmm. και ο Φέδωνας για να τους, να τους μπριζώσει. Αυλώσει, τέλος πάντων. Ναι, ναι, να τους μπριζώσει. Σωστά, ναι, το είπες. Ναι. Να μην τα πολύ λόγω τώρα, ο Γιάννης Πολίτης ήταν 14 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Στα πρώτα χρόνια που τον πάση δεν ήταν τόσο ανεκριμένο, έπεσε πεντάρι, παρόλο που ήταν κάτω από 2 μέτρα. Ναι, ναι. Αυτό το ξέρω, το είχε πει ο Κατσούλης εχθές. Mm-hmm. Και ήταν ο Μάνθος. Από εδώ από την Δράμα είναι ο Μάνθος. Και ο Μάνθος ΠΑΟΚτής, αλλά τρόπια πήρε με τον Άρη, μας πήρε μόνο ένα κύπελο. Ναι. Και έκανε φοβερό παιχνίδι ο Μάνθος στο Final Four της Σαραγώσας, που είχε χάσει ο Άρης τη Μακάμπη. Mm-hmm. Ξαναγυρνάμε στον ΠΑΟΚ. Πάει συγχρόνως τώρα να αλλάξει, πάμε ΠΑΟΚ Άρης. Και ο μεγάλος Γιάννης Πολίτης από τους πρώτους γενεοφόρους του μπάσκετ. Θυμάμαι την μετέπειτα χρονιά έχει και ο Άρης ένα που ήταν γενεοφόρος, αλλά δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου, ήταν στον πάγκο συνέχεια. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Και ο Γιάννης Πολίτης μετά από εκεί πέρα χάθηκε. Δεν ξέρω, ήταν οι φίλοι τώρα Σαλονίκη, σε ποιες ομάδες ήταν, δεν ξέρω. Τον είχα δει μια φορά στην Τούμπα, αλλά επειδή δεν γνωριζόμασταν, δεν τον μίλησα πριν πολλά χρόνια. Πολλά mm-hmm. και 15-17 χρόνια. Τέλος πάντων, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Το πήρε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά το κύπελο. Με ένα φοβερό Άρη που από εκεί πέρα έκανε την αυτοκρατορία. Παίρνοντας και το Γιαννάκη. Γιατί έχασε και το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά στην Κέρκυρα. Εμείς είχαμε το, όπως είπαμε, το φέτο να μαθαίω. Τώρα τι και πώς, γιατί τον έδιωξε η διοίκηση. Ο Φουκαράς ο Φέρνας δεν μπορούσε ακόμα να το χωνέψει. Πώς κυπελούχος με τον ΠΑΟΚ, δεν τον ανανεώσανε. Εντάξει. Τώρα παιδιά για το ποδόσφαιρο, φοβερή εμφάνιση κάνει τον Πανεκκό, δεν το περίμενα. Δηλαδή πέρσι με δέκες εμφανίσεις ο ΠΑΟΚ κέρδισε για πλάκα. Φέτος έχουν γυρίσει όλα μπούμεραγκ. Δηλαδή δύο φάσεις στην αρχή, 7-8 καλές φάσεις όλο τον αγώνα, ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν κινδυνεύσαμε σε καμία φάση, αλλά δεν πήραμε το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει σε διαστήματα αγώνων και σε άλλα τέρμπι, όχι μόνο σε αυτό. Όχι μόνο σε αυτό. Σε... Ναι, και, στο... και με την ΑΕΚ είχε γίνει και με τον Άρη μέχρι το μισάωρο ο 40 είχε γίνει. Αλλά έτσι είναι. Άμα το εκμεταλλεύεσαι. Όχι, με τον Άρη και στα δύο παιχνίδια πριν και είμαστε μέτροι. Απλώ δεν ήμασταν για να χάσουμε ούτε στο. Με τον Άρη στο Βικελίδη, λέω, όταν προηγήθηκε 0-1 και μέχρι τα πρώτα 25-30 λεπτά ήσουν πολύ καλό. Αλλά... Αν το βάζει ο Μίσιτ. Αν το βάζει ο Μίσιτ. Βάλτε το ρε Μίσιτ. Πάντα μιλάμε τώρα με το Άν. Έτσι είναι. Με το Άν δουλειά δεν γίνεται. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί μιλάμε τώρα εδώ για ρεκόρ όλων των εποχών. Μπήκαμε σε μπουκλι, είδαμε τις ιστορίες εδώ και 20 άτομα ψάχναμε ότι δεν έχει ποτέ στο ποδόσφαιρο, δεν έχει γίνει ποτέ. 4-4 έχει γίνει ακόμη μια φορά. Αυτό που μας έκανε ο Άρης ο Χαριλάου. Αλλά σε δύο αγώνες, 6-8, τέτοιο ποσοστό δεν υπάρχει. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Συμβαίνει αυτό. Είναι φοβερό, είναι φοβερό, είναι σούπουλτς από τη γωνία. Είναι καμιά φορά, αν θέλει να σου κάνει τα χατρίες, θα κάνει. Έτσι. Δηλαδή αν ξαναδείς τον αγώνα, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Δηλαδή, άντε το παιχνίδι ήταν χ. Δεν είχε ο Άρης τελική προσπάθεια. Τώρα θα πει, φταίει ο Άρης που εσύ έπαιρνε ένα. Δεν μένει αυτό. Όπως επίσης, αν στο τέλος.
για παράδειγμα, τελευταία αγωνιστική, ξέρω εγώ, έχει η ΑΕΚ 5 βαθμούς και πάω και έχει 4, θα χτυπιέται γιατί σε εκείνο το πρώτο μάτσο του Παναθηναϊκού που θα μπορούσε να έχει κερδίσει δεν κέρδισε και του λείπαν 2 βαθμοί και έχασε δεύτερη θέση. Σε ποιο περίμενε, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο Βικελίδη. Μέχρι 30 πολύ καλύτερο. Μέχρι εκείνο το. Και σου λέει ότι μετά ο Άρης όλες τις φάσεις έκανε γκολ, αυτό σου λέει, κατάλαβες. Ναι, και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι μετά, εντάξει. Εντάξει, ρε Νίκο, τρίγκολα έβαζε τώρα, εντάξει, οκ. Εντάξει, τώρα άμα κάνει ο τροντοφύλακας μας ο Σέρβος τα λάθη θέλει ο Άρης. Αυτός ο Ζήφκοβης ο Βικελίδης, πραγματικά δηλαδή. Ρε, ρε αγόρι μου. Να πάρεις θετικό φάουλ, πέσε κάτω. Τέλος πάντων, περάσαν αυτά, άντε. Τώρα και ο Άρης, αν ήταν μεγάλη μάδα, μπορούσε να πάρει και την πρόσθετη Τούμπα. Στο τέλος γύρισαν όλοι πίσω. Βάζει κόλλα το πουθενά και το κρατάει. Εντάξει, και εσύ εκεί τυχερός ήσουν όμως, έτσι, που δεν έχασες εκείνο το μάτς. Και ήμασταν τυχεροί εμείς, ναι. Με τον κόλ στο 100. Σε εκείνο το μάτς φταίνε πολύ που... Σε στημένη φάση δεν μαρκάρουν τον Μίσιτς. Και ένα είναι αυτό γιατί έγινε λάθος σε εκείνη τη στατική φάση. Δεν είχε κάνει το αν με μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα είναι. Απλά έκανε λάθος στο τακτικό κομμάτι και ο τερματοφύλακας πάει να την αποκλείσει με τα πόδια. Δεν παίζουμε handball, Ρέμαν. Ποδόσφαιρο παίζουμε. Πέσε και βγάλτε. Ναι, ναι. Ο Ένικ πήγε κρύος αλλά έκανε μια φοβερή απόκριση πιο μπροστά. Στο 1-1. Είχε κάνει. Εντάξει και πάλι. Είχε κάνει μια φοβερή απόκριση. Εμένα δεν με ψήνει ότι είμαι ο θεματοφύλακας. Τους βλέπω δυο φορές, γιατί στην αρχή δεν μπορείς να το καταλάβεις τον αγώνα όλο. Αυτό ισχύει, είναι μεγάλη αλήθεια. Με την δεύτερη το αναλύεις καλύτερα στο μυαλό σου. Αυτό ακριβώς. Θα πεις και ένα ποτό ήδη όσα σου σηκώνει ο οργανισμός, θα κάνεις και 4-5 τσιγαράκια να καπνίζεις. Σωστός, μ' αρέσει. Και πάντα, παιδιά, τους δεύτερους αγώνες με αντιπάλους μαζί. Τους πρώτους όχι, γιατί μπορεί να μαλώσεις. Τους δεύτερους με αντιπάλους να σχολιάσεις πιο καλά το παιχνίδι. Α, μπράβο. Που θα έχει γεμίσει το μυαλό όλου. Ξέρεις τι θα γίνει, θυμάσαι τη φάση. Α, μπράβο. Τώρα για χθες, παιδιά, και κλείνω. Ναι. Ο Ιντέγη, παιδιά, όταν έβαλε τον γκολ, είχε κάτι μούτρα, λες, είχε βάλει αυτόν τον γκολ. Δεν πανηγύρισε γιατί σκόρε κοντά στην πρώτη ομάδα. Όχι, καλά έκανε και δεν πανηγύρισε, ρε παιδιά. Όχι, τα μούτρα του. Ο Ιντέγη και το μυαλό του είναι σε μια περίεργη κατάσταση γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, για μένα εγώ αντίπαλο σήμα, αλλά ο Ιντέγη είναι καλός παίχτης. Καλά, μου άρεσε αν έχει τα λεφτά να τον κρατήσει. Καλός παίχτης είναι, ρε. Okay. Πέρα, να σου πω κάτι. Δεν κάνει ο Ιντέγη και. Είναι ένας φόρος ο οποίος μου αρέσει. Και αρέσει και όσους βλέπουν όντως τι κάνει μέσα στο γήπεδο είναι καλός. Και τώρα μπορεί να λέει κανένας εντάξει, δεν μας νοιάζει αυτό, ναι. Πρόσεξε. Αν ο Ιντέγη έβαζε αυτά που χάνει, δεν θα έπαιζε στον Άρη. Πρώτον. Πάρα πολύ βασικό. Εντάξει, ναι, ο Ιντέγη ένα χρόνο απουσίαζε. Ο Ιντέγη 500 δεν έχει πάρει ποτέ στην καριέρα του. Πάντα μισθή του είναι μίνιμουμ 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει. Αν σίγουρα θέλει να μείνει τώρα, να μείνει με λιγότερα λεφτά, καλώς. Αν δεν θέλει, στην ευχή του Θεού να πάει. Δεις. Όχι, να δεις. Έχει βάλει πολλά καλά κόλλη με τον Ολυμπιακό. Βάλε να δεις ένα κόλλη που βάζει το Καθαζούλο με τον Ηρακλή. Πώς κάβει την μπάλα. Θα μπορούσε να το βάλει. Και το γύρισε ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να βάλει τον κόλλη στην τελευταία φάση χθες. Θα μπορούσε να βγάλει καλύτερα την μπάσα στο Μαντσίνη. Λίγο νωρίτερα που έβγαιναν τα δεξιά, οκ, okay, εντάξει. Τώρα εγώ χιουμοριστικά σου το είπα. Δεν θα μπούτε να πάρει τον κόλ. Λες και βάλει αυτόν τον κόλ είναι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε πάνω, πριν παιδιά. Και με τον Χρήστο, να είσαι καλά, θα το συνεχίσω μετά όταν κλείσει. Εντάξει. Ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Άντε. Λοιπόν, για να το κλείσω λίγο αυτό, είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Χρήστο. Δηλαδή, αν λέμε για τον Ιντέγη, αυτά που λέμε, που θα το κάνουμε κριτική, εντάξει. Για τον Γκόρχουτ, δηλαδή, χθε τι να πούμε. Για τον Ρόου που το έχει φύγει μασούρα 1,5 μέτρο στο 3-0. Αν εξαιρέσουμε τον Γκάμα και το Φετφατζίδη, σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια του playoff δεν είναι ξεχωριστικά ένα άλλο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο μέτρη, λίγο ψιλοκαλή, αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Μην πέφτουμε στον Ιντέγη. Απλά ο Ιντέγη, καλό ή κακό, δυστυχώ για αυτόν, κρίνεται με βάση τα χρήματα που παίρνει. Εντάξει. Για 500 δεν είναι αυτή. Για 500. Για 500 δεν είναι με την εικόνα που παρουσιάζει. Ναι, οκ. Okay. Αλλά για να το θέλω σονάρι την επόμενη σεζόν, κάτι τα ξέρουν παραπάνω. Τώρα όταν θα μείνει είναι μια πολύ διαφορετική κουβέντα. Η Νέα Φιλαντέρφια. Λάει τίποτα. Με μελόντι κεφαλού. Μια χαρά. Πάμε διάλειμμα, Νίκο, δηλαδή. Να πάμε 7 η ώρα. Άντερ, Νίκο, άντερ, ψυχολά μου λίγο. Να πάμε. Να πάμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας. Ομάδα μου πέει πολύ ψηλά. Όλα τα αντικέφαλα. Έχει και τους στίχους εδώ. Και τι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Ντάταλος μαζί μας και η σημερινή εκπομπή το κέντρο διαβίου μάθησης και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Θα το σκύλω με το γάτο, θα το σκύλω με τον κάτω. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με ένα τραγούδι το οποίο
μας πάρεμεψε να βάλουμε ο Νίκος Νοσοβίτης. Ωραία που είπες. Σήμερα σε ένα ραδιόφωνο που ακούω, μου θύμισε τα νέα μου, γιατί πήγα μια δεκαετία στο τραγούδι πάνω κάτω. Ήταν τότε που ακούγαμε τέτοια μουσική. Καλό, δυνατό. Συνεχίζουμε να ακούμε, οκ. Είχε ένα άλλο πιο ωραίο μίξ. Το original είχε ένα άλλο πιο ωραίο. Δεν μου το είπες, Ρανίκο, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Το βλόγι, καλό είναι και αυτό. FM και ενώ τα μηνύματά σου 54222 και στα social media τα δικά μου και του Νίκο, εννοείται. 2-3-10-27 και 3 οκτάρια. Πριν πάμε στο φίλο, περιμένει στη γραμμή. Φίλος, ο Γιάννης. Σεβασμό στον ιστορικό Ερμή Λαγκαδά που έχει και πρόεδρο παδό του Άρη. Καλή εκπομπή. Εννοείται σεβασμό στα παιδιά. Απλά λέμε ότι όλες αυτές οι έδρες σε αυτές τις περιοχές είναι υπέροχες για όσους έχουν πάει και τις έχουν ζήσει ως αντίπαλοι. Έτσι. Είναι πολύ, πολύ ωραία. Χαίρεσαι, δηλαδή δεν θες να φύγεις πραγματικά. Εννοείται δεν μπορείς να φύγεις κιόλα. Λοιπόν, ο Στέλιος έχει στείλει κάτι άλλο μηνύματα πριν μηνύσιμα. Ο Δημήτρης Σταμάτης είχε γένεια. Γένεια. Μάλιστα. Το άλλο τώρα το σχόλιο δεν είναι αυτή η εκπομπή που κάνεις, Στέλιο. Σαν φανατική οπαδή θα λέγαμε του Κυριάκου Θωμαίδη. Λοιπόν, πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Καλά. Α, κύριε Αντώνη. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά λέμε. Λοιπόν, συγγνώμη τον κύριο Παδόπουλο. Εδώ είμαι. Να πούμε, κύριε Παδόπουλο, ότι η εντεκάδα που κατεβάζει ο Χρήστος Ψαλτίδης, ναι, που την άκουσε προηγουμένως, είναι πειραματικό τούμπα. Είναι η καλύτερη δυνατή δεκάδα που πρέπει να κατέβει την επόμενο Σάββατο. Μη σου πω ότι πρέπει να, αν μπορούσε να πάρει και την ΚΑΠΑ 17 να την βάλει σε αυτήν άμεσα. Σα βρίσκω και του δύο λίγο υπερβολικού, εντάξει, αλλά οκ. Okay. Να σου θυμίσω. Είχε παλιό καιρό. Ήσουν 20χρονο και πρέπει να ήσουν στο Άρη Σεφέμ, λογικά την εποχή που ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ναι, κατέβασε. Θέλημα Θεού. Τελευταία αγωνιστική. Μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τον τελικό του ΆΚΑ. Λίγους μήνες μετά είχα πάει εγώ. Κανονική ενδεκάδα με τον Ολυμπιακό, ενώ είσαι ήδη μέσα στην πεντάλα των play-off. Δεν έχει καμία σημασία το ματς. Και ο Αράνο τρώει κόκκινη κάρτα. Το θυμάσαι. Το ματς στο play-off με τον Ολυμπιακό. Τι Αράνο. Ήταν μετά τον τελικό. Όχι το play-off. Ποιο? Όχι play-off. Για πότε λες. Τελευταία αγωνιστική κανονικής διάρκειας. Πας και παίρνει τον Ολυμπιακό αυτό, τρως κόκκινη κάρτα, φίλε. Κοίτα, αν πάει σε μια λογική πολλών αλλαγών, θα πάρει και τα ανάλογα ρίσκα. Εντάξει. Okay. Εγώ σου λέω ότι θα αναλάβουμε κι εμείς να το κοινωνήσουμε στον κόσμο και όλα καλά. Κόμπλε, δεν είναι θέμα αυτό. Εκεί που δεν έχεις δηλαδή λοιπόν να καλύψεις ποδοσφαιριστές, δεν θα τους βάλεις να παίξουν. Κοίτα, Γκάμα, Φετφατζίδη, Βέλεθ και τέτοια, τους αφήνω κι εγώ έξω. Ναι. Άνα, μπράβο, ναι. Αυτούς τους αφήνω κι εγώ. Δηλαδή μπορεί να βάλεις, όπως είπε, να βάλεις τόσο Ντουάρτε, πώς το λένε. Μαρτίνες και αυτά και παίξει. Τι γίνεται. Πληρώνονται. Ναι, πληρώνονται το ποδόσφαιρο που γράφουν και σε μια ομάδα στο ίντερνετ. Ναι, όντως. Τι πράγμα. Σε ένα γκρουπάκι στο ίντερνετ λέει κάποιοι λέει πληρώνονται το ποδόσφαιρο. Ναι, και αυτοί πληρώνονται το ποδόσφαιρο. Ναι. Okay. Α, σου βάλει, ρε φίλε. Μα να σου πω κάτι και να χάσω 3-0. Να πάω, το πάω στο χειρότερο σενάριο. Σε ένα από τα χειρότερα σενάρια. Πες ότι κάνω 4-0 από την ΑΕΚ. Άμα ένα περάσω στο τελικό δεν με νοιάζει. Όπως αν περάσω το τελικό, δεν με νοιάζει που έχασα χθες από τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνουμε τώρα. Διαβάζω κάποιος λέει. Δεν φανταζόμαστε, λέει, έτσι τον Άρη μας. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει πώς το φαντάζει και πώς τον θες. Σημασία έχει πώς μπορεί. Πώς μπορεί. Αυτό. Έχεις ένα budget βαριά 3 εκατομμύρια ευρώ και έχουν 30. Δεν έχεις κάνει μεταγραφή στο Γενάρη. Έχει ένα budget. Μοσχοβή το πάντα έχει γύρω στα 30 εκατομμύρια budget. Έχει. 30, πολλά μου φαίνονται. Μια 20 σου λέω. Και 20 να έχει, οκ. 30, πολλά μου φαίνονται. Δεν έχουμε τα ίδια μπάτζετ. Ναι. Εντάξει. Και 15. Από τον Άρη με τα πλάσιο πάντως. Από τα λεφτά που δίνει, δεν λέω τι φαίνεται στο γήπεδο η παιχτική αξία των παιχτών. Μιλάμε και τα χρήματα. Ναι, ναι. Όσον αφορά για το παιχνίδι στο Χαριλάου και το παιχνίδι στην Τούμπα, 6 στις 8 φάσεις που βάλαμε 6 γκολ σε 8 φάσεις. Α, πάμε στα περσινά παιχνίδια. Ναι. Ειδικά με στο Χαριλάου. Ναι. Πόσες φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ για να με βάλει δύο γκολ εμένα. Ναι, ήταν. Αν εξαιρέσουμε το τέταρτο το οποίο γίνεται εκεί στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είμαστε ήδη 1-0, όταν φεύγει με τραυματισμό φλάσεις ο Βέλεφ και αναγκάζει ο Άρης να παίξει με πειραματικό δίδυμο στο αστόπερ και δεν έχει γίνει ποτέ και στο επόμενο δεν γίνεται το λάθος. Έκανε ο ΠΑΟΚ κάτι σε αυτό το παιχνίδι και με κέρδισε 2-1. Εντάξει, παιδιά, το ποδόσφαιρο θα έχει και αυτές. Έβαλε καμιά κοσαριά πάσης και έκανε και έκανε και έκανε. Οπα. Δεν θυμάμαι. Δεν την πήραμε, μας την πήρε άλλος. Πω, αλλά.
Έγινε κάτι τέτοιο. Ρε μπρο. Θυμάσαι κάτι τέτοιο. Παπαδόπουλε. Έτσι είναι. Μα να σου πω κάτι, είσαι ποδόσφαιρο. Στην Τούμπα, το ένα, στην Τούμπα, στο 1-1 ναι. Με που ξεφεύγει ο Μπέλο, πόσε φάσει έκανε ο Πάο. Έκανε τρει. Τόσο. Τόσο πρέπει να ήταν. Έτσι. Τόσο. Εντάξει, τώρα δεν λέμε τώρα τα σου που κάνανε έξω την περιοχή τα που παρούσαν από τότε. Όχι, μιλάμε, μιλάμε τώρα συναισθία και κλασική ευκαιρία τώρα. Αυτό, ναι. Άνω, αυτό, αυτή είναι η κλασική. Αυτό, αυτό είναι για μένα η κλασική ευκαιρία. Τώρα, με έκανε άλλο 30 σουτ και μπάλα πήγαινε στο γάμα και την απέκτησε ο Κουέστα. Και έκανε. Για μένα δεν είναι κλασική ευκαιρία το σουτ. Ο σουτ μου είναι αμπίπτη και άλλο δεν μπαίνει. Η κλασική ευκαιρία όμω είναι αυτή που κάνει ο Πέλκα προχτέ με τον Πάο. Κλασική ευκαιρία. Αυτό που κάνει ο. Πώ το λένε, ο Λιμιό. Κλασική ευκαιρία. Δεν τα πέντε μέτρα. Ο Μπίσε. Αυτό που χάνει χθες ο Ιντέγε. Αν και νομίζω ότι πρέπει να τη βρει και την μπάλα ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Έστω ελάχιστα. Και να το άλλαξε λίγο την πορεία. Ε? Τη βρήκε ρε Νίκο. Τη βρήκε. Κάτσε, όχι, περίμενε που συντονίστηκα σόλοι γιατί διάβαζε κάτι που ανέβασε εδώ. Έλα ρε Νίκο, τώρα διάβαζε κάτι, μιλάει ακροατής, ναι. Διαβάζει κάτι. Όχι, ναι, για την τελευταία φάση δεν μιλάς θες. Ναι. Εντάξει. Τη βρήκε. Τελευταία, τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Γιατί. Κοίτα, στη ροή του αγώνα και με την πρώτη ματιά νομίζω ότι αυτό το στέλνει εκεί. Ναι. Και λες τι χάνει, ρε φίλε. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Αλλά μετά όμως λες. Αλλά μετά βλέπεις ότι βρίσκει. Πρόσεξε. Εγώ πάλι όμως θα πω ότι θα έπρεπε να πάει με μεγαλύτερη ένταση στη φάση. Καθόλου απίκα. Καθόλου αυτό είναι λογικό που λες. Αλλά μην ξεχνάς ότι από όλους τους ποδοσφαιριστές του Άρη τα τελευταία δύο παιχνίδια όλοι γίνανε σχεδόν αλλαγή. Ο μόνος που δεν γίνεται αλλαγή είναι ο Κουέστα και ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε έγινε αλλαγή την προηγούμενη εβδομάδα με τον Όφη. Το 90 πώς έφυγε. Στο 63 που μπήκε ο Μαντζίνη και άλλαξε το μάτς. Δεν έχει γίνει αλλαγή ο Σάσα νομίζω. Δεν έχει γίνει αλλαγή. Δεν νομίζω τον έβγαλε με τον Όφη. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο Δέλη δεν έχει γίνει αλλαγή. Έγινε αλλαγή με τον Ολυμπιακό χθες ψέματα. Ναι, δεν είναι πολύ αυτό που δεν είναι αλλαγή. Ο Κόρχουτ δεν έχει γίνει αλλαγή. Δεν έχει, ρε φίλε, που δεν έχει. Ναι, είναι καλά εκεί πέρα, δεν έχει κιόλα. Και όμως είσαι ανταγωνιστικός, όσο μπορείς. Ο Κόρχουτ, ο οποίος αυτά τα δύο πρώτα μάτς. Ο Κόρχουτ σταμάτησε τώρα να παίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δύο μήνες αυτός που ήταν που κάθονταν η ομάδα. Σε αυτά τα δύο μάτς περνάνε από την πλευρά του και οι πεθαμένοι δηλαδή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πολύ κακή κατάσταση. Αλλά έτσι ήταν και στα γύρω τη χρονιά. Άμα είναι με την ΑΕΚ όπως πρέπει, δεν με νοιάζει. Ας είναι εκεί, γιατί αν δεν, η χρονιά ουσιαστικά τελειώνει εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Στο Μόλντε Άρης ήταν το ίδιο, από εκεί πήρασαν όλοι. Στο Άρης Μόλντε όμως. Εκεί είναι το κίνητρο, να σου πω κάτι. Αν προτάξω το κίνητρο με την ΑΕΚ. Είδες. Εκεί είναι το θέμα. Πολύ παράμετροι, ρε φίλε. Πολύ παράμετροι, πάρα πολύ παράμετροι. Αν πεζόταν κάτι περισσότερο στο χθεσινό παιχνίδι και ο Άρης ήταν πολύ διαφορετικός. Και πολύ πιο προσεκτικός. Να σου πω ένα πράγμα. Αν ας πούμε η πέμπτη με τέταρτη θέση έδινε μια διαφορά που λέει το εξής, ναι. Όπως κάνουν ας πούμε τώρα σε ποια χώρα να δεις, που το διάβασα να δεις, ότι ο πρώτος τον play out παίζει με τον τελευταίο τον play off για μια θέση στην Ευρώπη. Και όπως... Αν γινόταν αυτό, ναι. Θα είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι. Καλά, εννοείται. Και εδώ ο φίλος ο Γιάννης στέλνει ένα πολύ σωστό μήνυμα. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ που λένε για τις τελικές του Άρη, είτε στο Βικελίδης είτε σε άλλα μάτς κτλ. Ο ΠΑΟΚ λέει πέρυσι πήρε διπλό στον Πειραιά με 0 τελικές λέει και το παρουσιάζανε λέει σαν τεράστιο αποτέλεσμα λέει. Εκεί έφταιγε λέει το κάρμα. Από εδώ, από πού, τι έγινε. Κάτσε, περίμενε, πήραμε πλάτη. Ποιος μας διώξει, Ραντίν, τι έγινε. Τίποτα. Τι έγινε, να έρθουμε. Να βάλω να παίξει τέτοιο Πασκάλ Τερζή live και να έρθουμε με τον Νίκο να δούμε τι γίνεται. Φάμε πεσιμό. Όχι, όχι, όχι. Όχι, μην στεναχωρείς. Συναδελφικά είναι αυτά. Α, πες να πουλάει πολύ τσαμπουκάδες. Μα άντε ξέρω εγώ. Αγαπητούς Χαριλά, είμαστε στην έδρα μας. Είμαστε, αλλά τι να κάνουμε, ρε. Μας διώχνουμε. Σου Χαριλά, παίζουμε ακόμη μια φορά. Ακριβώς. Αναγιά σου. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Λοιπόν, κύριε. Θα σας τα αφήσω. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, τα λέμε. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σας παλικάρια, ο Θανάσης είμαι. Τι κάνετε? Ξέρετε. Με τα θετικά σας αποτελέσματα η ομάδα σας, έτσι. Εννοείται. Το ότι δεν ήταν αποτελεσματικές οι ομάδες, δεν είναι οι προπονητές και όλοι οι άλλοι. Σωστά. Στον Άρη δεν είπα τίποτα για τον προπονητή. Βρε, όταν δεν μπαίνει μπάλα μέσα, όλο κάποιος φταίει. Τον Έννη και εγώ τι να τον πω.
η αποτελεσματικότητα καθάρισε. Πρόσεξε με λίγο, πρόσεξε με λίγο. Πρόσεξε με. Για, να, ναι. για να κάνουμε λόγο για αποτελεσματικότητα πρέπει να γίνονται φάσεις. Ο Άρης και με ναι. τον Όφη και με τον Ολυμπιακό δεν έκανε τις πολλές φάσεις. Με τον Ολυμπιακό, ανάλογα με τον αντίπαλο, του έκανε κάποιες καλές. Οκ, με τον Όφη δεν έκανε και πολλές. Εντάξει, ήταν ο Γκάμα. Με τον Ολυμπιακό έκανε, τις, έκανε πιο πολλές. Ναι, είχε δοκάρι. Είχε το φάλο με τον Γκάμα. Του Γκάμα που ξεκινάμε είναι γκολ. Εκεί ρε Γκάμα, βάλτο. Παλιά που βγαίνει. Βάλτο ρε Γκάμα. Α, βάλτο. Βάλτο ρε Γκάμα. Λεπτά ήταν όλοι. Ναι, έτσι είπα και εγώ, βάλτο. Όχι μόνο με τον Όφη, βάλτο και με τον Ολυμπιακό. Θέλει να το βάλει, αλλά δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Πάμε παρακάτω. Η κεφαλιά που βγαίνει out και το σούτ του Φετφατζίδη σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να καταλήξουν γκολ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, γίνεται αυτό που γίνεται. Ναι. Γίνεται αυτό που γίνεται γιατί παίζουν και αντίπαλοι. Ένα. Γίνεται αυτό που γίνεται γιατί ο ένας προσπαθεί να οδηγήσει τον άλλον σε λάθος. Δύο. Όταν γίνεται ένα τέτοιο λάθος, σίγουρα εκείνη τη στιγμή ο αθλητής δεν είναι, δεν είναι συγκεντρωμένος, γι' αυτό και γίνεται τέτοιο λάθος τραγικό. Τρία. Γνώμες εκφράζω, γνώμη εκφράζω. Έτσι. Τώρα κάποιος άλλος ας βγει να πει τα δικά του. Λοιπόν, όταν λοιπόν σε 12 δευτερόλεπτα ξανατρως γκολ, είναι αυτή η μαγική λέξη που τη χρησιμοποιώ και ποτέ δεν θα αλλάξει από την άποψή μου, mm-hmm. την νοοτροπία της ομάδας. Νοοτροπία της ομάδας, η οποία διαφέρει με αυτή του Ολυμπιακού. Πείτε μου τον Ολυμπιακό να έχει φάει, ποτέ θυμάστε, δύο γκολ σε ένα λεπτό. Ποτέ. Άρα έχει άλλη νοοτροπία. Αυτές είναι και οι διαφορές με τις καλύτερες ομάδες, mm-hmm. πώς διαμορφώνονται. Αυτές τις διαφορές πρέπει να αλλάξει κάποιος. Για να ανεβεί επίπεδο, ναι. έτσι λέω εγώ. Τώρα, αν θέλει ο Θεούλης ο ποδοσφαιρικός να μας κάνει πλάκα, γιατί μας κάνει πλάκα στο συγκεκριμένο γήπεδο, να γίνονται σχεδόν όμοια πράγματα και η ομάδα μας και στα τρία παιχνίδια που έπαιξε, δύο φέτος και ένα πέρσι, ναι. να ξεκινάει στα πρώτα λεπτά και να χάνει τις ευκαιρίες και να μην μπαίνει αυτή η πρώτη σκορ, αλλά μετά να κάνει ένα σούτ, ας πούμε πέρσι πιο σούταρε και να αλλάζει πορεία η μπάλα και να μπαίνει γκολ. Και ένα μπεναλδάκι να κάνει το 4-1, πάρει ένα δώρο ενώ έχει γίνει φάουλ. Πέρυσι. Ενώ φέτος, ας πούμε, ένα μπεναλδάκι παράδειγμα του Φετφατζίδη, σιγά μην θα σε δώσει μπέναλτι. Ενώ στο Φορτούνι υπάρχει επαφή και η επαφή στο μπάσκετ είναι φάουλ. Και μας μάθανε ότι και η επαφή στο ποδόσφαιρο πλέον είναι μπέναλτι. Ναι. Και τρως εσύ τον παπά. Και βέβαια έρχεται και πιάνει ο τερματοφύλακας το πέναλτι. Αλλά κανένας δεν μιλάει ότι είναι επανάληψη το πέναλτι γιατί ο τερματοφύλακας έχει βγει απ' έξω. Αλλά το πνίγει ο διαιτητής στο κουνέλι. Η δουλειά έγινε. Σου λέω εγώ σε έδωσα πέναλτι ρε φίλε βάλτο. Τέλος πάντων γίνονται αυτά που γίνονται. Και σήμερα βγάζουμε για την αμυντική διάταξη, για τον έτσι, για τον Γκόρχουτ, για τον Μόρχουτ και για τον έτσι. Καλά, θα καταγράψουμε για κάποια πράγματα τα οποία είναι. Κάνουν μπαμ, να το πω έτσι. Ναι. Στα μπάκα έχεις πρόβλημα. Αλλά δεν έχεις και επιλογές. Το ότι δεν σου δόθηκε μπεν. Α, να πω και το άλλο το γραφικό. Τέσσερις φορές στο πρώτο ημίχρονο, ο κύριος Φετφατζίδης σε προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση στο μισό γήπεδο και γίνεται έντεχνα φάουλ για να σταματήσει η αντεπίθεση του Άρη από Τσιμίκα, Μπουχαλάκη, Γκερέρο. Ο διαιτητής πνίγει την κίτρινη κάρτα. Γιγέρμε, μπράβο. Θυμάστε. Ναι, ναι. κανένας δεν μιλάει όμως για αυτά. Ο καλός ο Έλληνας διαιτητής δεν δείχνει κίτρινη κάρτα, προφανή αντιπίθεση. Μα ενώ στο Βέλετ στο δεύτερο ημίχρονο σωστά δείχνει την κίτρινη κάρτα. Άλλη μια λεπτομέρεια η οποία μας κάνει να τρομάζουμε όταν ο επαναληπτικός με την ΑΕΚ θα έχει Έλληνα διαιτητή. Για... Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι πολύ εύκολο να εκνευρίσεις στα πρώτα 10 λεπτά τους παίκτες του Άρη στον επαναληπτικό. Ώστε να χάσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους στο παιχνίδι, τέτοιου είδους σφυρίγματα. Και μετά να γίνει, ξέρω εγώ, κανένα από αυτό που δεν θέλουμε και να φταίει μετά ο Κόρχουτ, ο Ένινγκ, ο σχεδιασμός του καλοκαιριού και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε ποδοσφαιρικός Θεούλης να ξαναδώσει την νίκη στον Ολυμπιακό στο Χαριλάου, αλλά εάν θέλει ο ποδοσφαιρικός Θεούλης και βρεθούμε εμείς με τη συγκεκριμένη ομάδα. Στον τελικό, τότε ρε παιδί μου να γίνουν όλα έτσι όπως γίνανε σε εκείνη την όμορφη βραδιά 3 του μηνός του Γενάρη που 5 φορές η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του αντιπάλου. 11 κατέληξε.
4 Γενάρη. Πέντε φορές πήγε στην Ισία, πέντε φορές πήγε γκολ. Άρκετα ποια ήταν τα έγκυρα και τα άκυρα. Ναι. Τέτοιο μαγικό δεν πρόκειται να ξαναγίνει, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι μόνο θα μπορέσει να μας δώσει με Έλληνες διαιτητές μέχρι το τέλος του κυπέλου. Mm-hmm. Να μας δώσει μόνο ο ποδοσφαιρικός Θεός θα μας λυπηθεί και να μας δώσει αυτό που ονειρευόμαστε 50 έτη. Διαφορετικά, δύσκολα το κόβω με την κατήφλα που μας διακατέχει στα 9 στα 10 παιχνίδια. Να είστε καλά κύριε Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα καλή πολύ. Καλή συνέχεια σας να προσέχετε σούχτρες. Καλό σας βράδυ. Φιλιά. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε άλλους δύο. Καλησπέρα. Μοσχοβίτης είναι. Παρών. Έλα ρε Μοσχοβίτη, πού σου έρεσε. Δεν μου λες, τι έχουμε τώρα. Άκουσες το προηγούμενο. Μπλα, και ο επίλογος, ΠΑΟΚ. Κοίτα, εσύ που είσαι... Ο Θεούλης και να Ολυμπιακός και να οι αναλύσεις και να το αυτό και να αυτό και να αυτό, ο Θεούλης ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε ρε φίλε, αυτό είναι το θέμα. Τι να κάνουμε, έτσι πάει. Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή, αποφασίστε αυτό το πράγμα, ξέρεις τώρα, θα βγει ο επόμενος, θα πει ο Πάκος, ασχολείται με τον Άρη. Εγώ αυτή τη στιγμή βγαίνω, δηλαδή έχω πεθάνει στα γέλια, μιλάμε, γίνεται η ανάλυση, φοβερή ανάλυση, έτσι. Μιλάμε, μας κατέπληξε ο άνθρωπος. Και φτάνουμε στο το πέσουμε Γενάρη εκεί το τετράμαλο, το πεντάμαλο, γιατί να κυρωθεί το πέντο, να είναι 5-0. Γιατί θεωρεί ότι εσύ είσαι ένας πιο διαχειρίσιμος αντίπαλος στον τελικό από ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον. Γι' αυτό. Γιατί θεωρεί τι? Ότι είσαι πιο διαχειρίσιμος ως αντίπαλος στον τελικό από τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό εννοείται. Κοίταξε, στο αφεντικό δεν μπορείς να κάνεις. Όχι στο αφεντικό, φίλε, στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός είναι το αφεντικό της. Αυτό είναι κοινή και παλαιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο λένε κάποιοι σαν και σένα. Φίλε, δεν έχεις κάνει φάση στον Ολυμπιακό. Εγώ τον έκανα τρεις κλασικές. Ναι, χθες. Τι καλά κοίταξε. 10 γκολ παθητικό έχει ο Ολυμπιακός. Μέσα στα 4 δικά μου. Θα τα δω. Αγωνιστικά έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Μιλάω για τα γύρω-γύρω. Τα γύρω-γύρω, φίλε, είναι θεωρίες και εικασίες. Άστο τα γύρω-γύρω. Εικασίες θεωρίες. Το θέμα είναι ότι πάντα συμπίπτεται κατά υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι γεγονός. Κοίταξε. Εάν αυτή τη στιγμή εγώ ακούω και επιφανείς Αριανούς και Αριανούς ναι. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ σκληροί με εμάς. Ναι. Οι οποίοι βγαίνουν πρωινά μεσημεριανά. Ναι. Και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν τους ακούω. Δεν τρέπονται να πούνε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε δούριος ύπος του Ολυμπιακού. Κανένας δεν το έχει πει αυτό. Κανένας δεν το έχει πει αυτό. Αυτοί το λένε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούω αθλητικά ραδιόφωνα. Κανένας δεν το λέει. Δεν το λέει κανένας. Ωραία. Καλό. Περίμενε. Για επόμενα 5 λεπτά, καλό. 2 Αριανούς αφού είναι να το πούνε αυτό το πράγμα. 2 Αριανούς. Αλλά αν Αριανή, μην πάρω τώρα τίποτα πάω και το παίζουν Αριανή και που να είμαστε με τον Ολυμπιακό. Βάλα απλά λίγο τον επίλογο γιατί έχουμε άλλους 2. Που περιμένουν και έχουμε φτάσει σχεδόν 7,5. Ο επίλογος είναι. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Απόγευμα. Καλό απόγευμα. Παοξής βγήκε, μίλησε για τον Άρη και την ομάδα δεν μίλησε καθόλου. Κατά τα άλλα, ο Αριανός ασχολείται με τον Παοξή. Ο Παοξής που βγήκε δεν μίλησε για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ποιο ο Θανάσης μίλησε πριν για το χθεσινό μάτς και για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ τώρα βγήκε και δεν έχει μιλήσει καθόλου για τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μόνο για τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Πάμε στον πρώτο τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Μοσχοβίτης. Μάλιστα. Παίρνεις προς το τέλος ενώ πρέπει να παίρνεις στην αρχή για να σου δίνουμε γήπεδο. Εντάξει, δεν είχα όρεξη να πάρω. Απλά έχω απεγκλωβιστεί από τα οπαδικά από τα 36 μου τώρα με τα 37. Δηλαδή εντάξει, βασικά ο καλύτερος μου φίλος είναι Αριανός, δεν έχει σημασία αυτό, δεν είναι. Απλά ρε παιδιά, κρατήσε λίγο τα προσχήματα. Εμείς πλάσον είχαμε έναν Ολιζαντέ, πες 93, ένα Καραγκούνι, Τσαφ, πάλι στο 89. Εσείς εκεί σαν πρόβατα εκεί, για το ξεκάρφωμα. Τι ξεκάρφωμα είναι ψηλά τώρα. Μέχρι το 25 ο άλλος δεν έχει κάνει φάση. Μην μου λες τώρα ότι έβαλες 4 γκολ στον Ολυμπιακό. Και 4 δηλαδή, έχω βάλει ρε φίλε. Ο Βρουτόταυρος δεν θέλει να πάρει double αίτος. Δεν θέλει να πάρει. Γιατί δεν και καλά εγώ πρέπει να κερδίσω τον Ολυμπιακό ενώ δεν μπορείς τον κερδίσεις. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι ρε παιδί μου. Τότε τι. Εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα. Δεν μπορώ να τον κερδίσω τον Ολυμπιακό. Πιστεύεις δηλαδή στο. Και κλεισμένο στο ΑΚΑ μπορείς να τον πάρεις.
Σε ένα μήνα δεν ξέρω πώς θα είναι, μα. Σε ένα μήνα μπορεί να μην μπορεί. Ναι, πρώτο, ναι, βασικό. Κάτσε να περάσω, στην ΑΕΚ. Δεύτερον, κάτσε να δούμε ποιον θα είναι. Ναι, μπορεί και σε ένα μήνα να μην μπορεί να σε διαχειριστώ σαν αντίπαλο. Αλλά μιλάμε με την εικόνα που έχουμε τώρα. Ναι, εγώ ας πούμε είμαι πορευμένος στην ομάδα μου γιατί έκανα τουλάχιστον 4 μάτια που τη δεκαετία του 90 στο ΆΚΑ που ήταν το πιο καταραμένο γήπεδο μαζί με τον Καρατζόγλου και τον ΠΑΟΚ. Εδώ και 3 χρόνια δηλαδή το έχω πάρει, το έχω σπάσει ας πούμε αυτή την έδρα. Έκανα 4 μάτια και δεν έβαλα γκολ. Εντάξει, πραγματικά χαλάστηκα πάρα πολύ άσχημα. Γιατί τα κουκιά λίγο στέγουνε, πάλι σήμερα λίγο ήθελε να αρπαχτώ με το φίλο μου, το Σταύρο, γιατί μου είπε κάτι, τέλος πάντων, εντάξει, γύρωσα, αλλά για αυτή η πραγματικότητα, ρε φίλε, δώσ' μου τη μία στο δισεκατομμύριο, εντάξει, θέλω να πω, να βγω δεύτερος, ρε φίλε. Την περνούσα 17 βαθμούς όλη τη χρονιά. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή, θα το γραφτώ άμα τη χάσουμε, δεν θέλεις. Δεν μπορεί να τη χάσουμε. Και όσο δε για τις, επειδή δεν έκανες γήπεδο, έπαιρνες άλλα εμβάσματα εσύ για να κρατάς κάτι για να έχει για μια οχταετία. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Άντε, άντε ρε πήγε 7,5 ρε και άλλοι δύο περιμένουνε. Έλα, εντάξει. Ναι, εγώ ασχολούμαι με την ομάδα μου. Τώρα, εσύ όχι προηγούμενος. Εσύ το κάνεις. Εσύ το κάνεις. Έγινε. Να σε καλά. Έλα, καλά, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλους δύο λίγο σύντομα, παιδιά. Σύντομα. Για να κλείσουμε. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Τώρα θα γίνει ο δικός ο Γιάννος. Ναι. 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 Έλα, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Όχι, όχι, όχι. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Ναι, 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 ναι. Είναι, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Ναι. Όταν περνάς τα 40 χρόνια στην Ελλάδα και έχεις πάει σχολείο, με συγχωρείς πάρα πολύ, μπορείς να καταλάβεις πότε ειρωνευόμαστε την ομάδα σου και πότε δεν την ειρωνευόμαστε, ΠΑΟΞΗ. Ίσα ίσα θα έπρεπε να καταλάβεις ότι το παιχνίδι εκείνο για τον Άρη ήταν ένα παιχνίδι που ό,τι ήθελε του έβγαινε. Αυτό εννοούσα και με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν φταίω εγώ αν δεν καταλαβαίνεις και χρησιμοποιείς το μπλα μπλα μπλα. Μπλα μπλα είναι η δική σου η οπαδή. Και όχι ο παδί του Άρη, κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Θανάση. Ο τελευταίος για σήμερα, ναι. Και εγώ θέλω να κάνω μια συμπληρωματική. Έλα, έλα. Ωραίο το τρίξ ότι δεν είπαμε τίποτα για τον ΠΑΟΚ, αλλά ξέρεις τι μας είπε. Τι σας είπα. Τελείωνε, φίλε, γιατί έχουμε άλλους δύο. Α, γιατί αλλιώς θα... κανονικά ξεκίναμε την ομάδα σου, ρε φίλε. Να, ξεκίναμε την ομάδα σου και μετά πήγαινε και στα υπόλοιπα. Ο Θανάσης αναφέρθηκε πρώτα στην ομάδα του και μετά στη δικιά σου. Εσύ πρώτα στη δικιά μου αναφέρθηκε. Θέλω να κρατήσει να μιλήσει, κύριε. Πες τα, είσαι ο τελευταίος. Έχεις δύο λεπτά να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είσαι τον ακροατή να μιλήσει. Ωραία. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η ομάδα εμφανώς βελτιωμένη και εμφανώς ακόμα, πώς θα το πω, χωρίς ψυχολογία. Ναι. Ναι, μεν βελτιωμένη, αλλά ψυχολογία μηδέν. Εντάξει. Είναι απλό το συμπέρασμα. Μάλιστα. Και επειδή το έχω πει και στον Ζαγόρα, ναι, επειδή αυτή η χρονιά ξεχυλώθηκε, την τραβήξαμε από εδώ, την τραβήξαμε από εκεί, κοπήκαν τα σκηνιά, κοπήκαν τα λάθη. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Όντως, είναι ξεχυλωμένη αυτή η χρονιά. Είναι πολύ σωστό. Ξεχυλωμένη χρονιά, όντως. Από όλα τα επίπεδα. Ένα πρωτάθλημα χάθηκε, όχι 25. Ένα. Λοιπόν, και επειδή αυτό το πρωτάθλημα το φετινό μας έχει κουράσει απίστευτα, μας έχει κουράσει. Αυτό, ξάνθες, μάθες, πολυδιευθυνσίες, κοροναή, αρχίνα, ξεκίνα αυτό με τον Καραπατά στημένα, ξεστημένα, η κασέτα του Θοδωρίδη με τον μεγαλειότατο Άρη της Θεσσαλονίκης κάθε Κυριακή. Το αυτό, το ένα, το άλλο. Μια κούραση, όντως, ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικά δηλαδή μια χρονιά που υδρώνεις ακόμα και από τα νύχια των ποδιών σου. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, τέτοια κούραση δεν έχουμε ξαναβγάλει, τελείωνε, να τελειώνουμε δηλαδή. Τα είπες καταπληκτικά, η δεύτερη σου τοποθέτηση καταπληκτική είναι σαν να τα λέω εγώ, πραγματικά, να ξέρεις, με έβγαλε σε δύσκολη θέση, αλήθεια σου λέω. Η χρονιά είναι ξεχυλωμένη δηλαδή, όντως. Ξεχυλώθηκε από όλα τα επίπεδα. Και κοίταξε, θα βγει κάποιος τώρα εκ του ασφαλούς και ξέρεις τι λέμε τώρα, όταν δεν σας βγαίνει, ξεχυλώνονται τα πάντα, κάνουν, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Όχι ρε φίλε, είναι πραγματικά ξεχυλωμένα όλα. Όντως. Δηλαδή τέτοιο πράγμα το φετινό δεν έχει ξανά... Δηλαδή, και τι να το κάνω, ξέρεις τι, πες ότι είμαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Να κάνω εγώ τώρα την ανατροπή, ξέρεις, πριν ξεκινήσω εδώ και κερδίσω τον Ολυμπιακό, να κερδίσω όλα και να πάρω το πρωτάθλημα τώρα και να γίνει χαμός.
Το πρωτάθλημα που ξεχυλώθηκε από παντού. Το πρωτάθλημα του κοροναϊού. Όχι ρε φίλε, δεν έχω καν κέφι. Αυτό που έχω κέφι είναι να ξεκινήσουμε του χρόνου και θα κάνω και μια κριτική στην ομάδα μου, στη διοίκησή μου, να ξεκινήσουμε του χρόνου και να είμαστε από παντού αστακός όπως ήμασταν πρόπερση. Να μην πιαστούμε κορόιδα, να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα. Και είτε, γιατί πιάνω και τις δύο μεριές του νομίσματος, είτε να μην ξανακάνουμε τραγικά λάθη σε περίπτωση που όντως είμαστε ένοχοι με την Ξάνθη, είτε να μην πιαστούμε κορόιδα σε περίπτωση που είμαστε αθώοι με την Ξάνθη. Να είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό όλα εμπειρίες είναι στη ζωή. Και αυτό ήταν ένα ωραίο μάθημα φέτος. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά από τα που πήγαμε στα ύψη και προσγειωθήκαμε απότομα, και αυτό ήταν ωραίο μάθημα είναι για το μέλλον. Καλό σου απόγευμα. Να είσαι καλά. Ικανοποιήθηκε και Παπαδόπουλο. Απολύτως. Ήταν εξαιρετικός. Καλό απόγευμα. Έγινε. Να είσαι καλά. Μόνο και μόνο πιστεύω βγήκε να πει για τον Μπάουκ επειδή είπε αυτό το πράγμα. Η χρονιά του ξεχυλώματος φιλεόντος έτσι είναι. Ξεχυλωμένη χρονιά. Πραγματικά. Βρήκε το πιο χαρακτηριστικό επίθετο. Τώρα όμως πρέπει να το βάλω να παίξει αυτό. Δεν γίνεται. Να κλείσουμε έτσι δηλαδή. Όχι. Έχει στο γνωστό καφενείο. Έχει ανεβάσει βίντεο σαλίβα. Παίρνει 22 λεπτά που λέει thank you again for all the love and the memes. The memes are all gold. Please send them to all me on Instagram. Λέει, και είναι με την κόρη του. Περίμενα να το βάλω. Έλα στο ύπεδο. Κάτσε. Άντε, ρετάμ. Στο. Ήπεδο. 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 Έλα στο ύπεδο. Ρέτωνε σαλίβα, ποιος θα το έλεγε. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, αυτά Νίκο για σήμερα δηλαδή. Πιστεύω πως ήταν... Ο λαός είναι σε καλή κατάσταση. Η εκπομπή εβδομάδα ξεκίνησε καλά. Δυναμικά ξεκίνησε, αυτή είναι αλήθεια. Δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, ακολουθεί το ΠΑΚ 24. Και όχι το μνημόσυνο 24 όπως το έλεγε η Μοσχοβίτη την Παρασκευή. Όχι, αυτή η εβδομάδα δεν είναι. Δεν θα είναι νομίζω μνημόσυνο 24. Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες. Η 301η επισκέψη στο Μακεδονία από Γερμανία για Γύπρο. Άρης Κουτσιούκης, φίλος μας. Λοιπόν, αποχωρούμε. Πότα. ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 9. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.